Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την επέλαση της κακοκαιρίας Μπάρμπαρα. Οι συσκέψεις είναι συνεχείς, ενώ ήδη στους δρόμους βγήκαν αστυνομικοί της τροχέας. Υπό το φόβο προστίμου ύψους 80 ευρώ, πολίτες σχηματίζουν ουρές για την αγορά αντιολισθητικών αλυσίδων. Ισχυρές χιονοπτώσεις, παγετός, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και θυελώδεις άνεμοι θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας Μπάρμπαρα που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το βράδυ του Σαββάτου. Το μεσημέρι της Κυριακής θα ληφθεί η απόφαση για το εάν θα ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα στην Αττική. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Είναι εξαιρετικά πιθανό να απαγορευτεί η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων σε περιοχές με ιδιαίτερη χιονόπτωση. Είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικά μέσα. Από το πρωί κλιμάκια της τροχέας πραγματοποιούν ελέγχους ώστε να διαπιστώσουν αν οι οδηγοί έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες, καθώς πλέον αυτό είναι υποχρεωτικό. Πρέπει να πάρω, γιατί δουλεύω και φυσικά, τις χρειάζομαι. Από το βράδυ της Παρασκευής τα καταστήματα με αντιολισθητικές αλυσίδες γέμισαν κόσμο. Εν ώψη του επερχόμενου χιονιά, αρκετοί είναι οι οδηγοί οι οποίοι σπέβδουν να αγοράσουν αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες. Σε κάποιες περιπτώσεις που οι οδηγοί δεν γνωρίζουν πώς να βάζουν αλυσίδες, τους παραδίδονται ταχεία μαθήματα. Είναι ο ένας ο γάτζος, το βάζουμε. Το βάζουμε πίσω από το τροχό. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία αντιολισθητικών αλυσίδων στο όχημα είναι υποχρεωτική, ενώ υπάρχει και ισχυρή σύσταση της πολιτικής προστασίας για τη χρήση τους. Με τοπική είναι η σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Ο Αλέξης Τσίπρας από την Πάτρα έβαλε στο στόχαστρο τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια και τις παρακολουθήσεις. Η κυβέρνηση καταλογίζει στο ΣΥΡΙΖΑ τοξικότητα, λάσπη, διχασμό και ψέματα. Στην αντεπίθεση πέρασε το ΠΑΣΟΚ μετά τις αναφορές του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στον Ανδρέα Παπανδρέου κατά την ομιλία του. Δημοκρατία ή νέα δημοκρατία. Δικαιοσύνη ή Μητσοτάκης. Αυτό είναι το δίδυμα. Η απάντηση θα είναι η μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις εκλογές. Από την Πάτρα, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε εκ νέου το δίλημα της κάλπης και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για κυβέρνηση ακρίβειας, ανισοτήτων, υποκλοπών και εκβιασμών. Ο τακουστής πρωθυπουργός που πιάστηκε με τον κοριό στο αυτί να μας κουνάει το δάχτυλο και να μας κάνει μαθήματα κοινοβουλευτισμού. Και έχει το θράσος να μας μιλά για πεζοδρόμιο. Αυτό είναι και βαθιά προσβλητικό και ανιστόρητο που είπε, γιατί η Νέα Δημοκρατία αποκατέστησε τη δημοκρατία στη χώρα. Ουδέποτε δεν επισκέφτηκε δικτάτορες, ουδέποτε δεν έκατσε στην πάνω και στην κάτω πλατεία με ακραία στοιχεία. Το γάντι στον Νίκο Ανδρουλάκη πέταξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για πολιτικά αδιανόητη πράξη να συγκυβερνήσει το θύμα των υποκλοπών με το θήτη του. Είναι δυνατόν το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου να έχει στόχο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία του κύριου Μητσοτάκη, του κύριου Βορύδη και εσχάτως και του κυρίου Καρατζαφέρη. Η παράσταση μίμησης του Ανδρέα τελείωσε. Κύριε Τσίπρα, σας παραθέτω μία μόνο εικόνα που ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις. Προοδευτικά μαθήματα δεν δέχομαι από τον αρχιτέκτονα της κυβερνητικής συμμαχίας ΣΥΡΙΖΑ ακροδεξιάς. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, ο ελληνικός λαός θα αξιολογήσει και την ιδεολογική συνέπεια του καθενός μας. Παγίδες στείνουν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ με μοιρασμένους μεταξύ τους ρόλους. Προσπαθούν να διαμορφώσουν συνθήκες εκφυλισμού, αποπροσανατολισμού στην πολιτική αντιπαράθεση για να κρύψουν τη συμφωνία τους στα μεγάλα, στα κρίσιμα ζητήματα της χώρας και του λαού. Βαθαίνει το χάσμα μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας. Το State Department απορρίπτει τις κατηγορίες του Ηλού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για οργάνωση πραξικοπήματος και τις χαρακτηρίζει ψευδείς. Μάλιστα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής, σε ερώτηση Ελλήνων δημοσιογράφων, δεν επιβεβαίωσε αν θα ταξιδέψει στην Τουρκία ο Άντονι Μπλίνκεν. Σε κατηγορηματική απόρριψη των κατηγοριών που εξαπέλυσε σε πολύ υψηλούς τόνους ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ότι βρίσκονται πίσω από τον μπαράζ κλεισίματος ξένων προξενείων στην Τουρκία λόγω φόβου τρομοκρατικών επιθέσεων στην Τουρκία, προχώρησε το State Department. Οποιοσδήποτε επενιγμός ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι συνένοχη ή υποστηρίζει τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της Τουρκίας είναι ψευδής. Hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyoruz. O pis ellerinizi, o maskeli sırıtan yüzlerinizi
Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık. Με την Άγκυρα να τραβάει στα άκρα το σκηνή στις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον, το State Department σε ερώτηση Ελλήνων ανταποκριτών δεν επιβεβαιώνει ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν θα ταξιδέψει στην Τουρκία πριν ή μετά την επίσκεψή του στην Ελλάδα στις 20 Φεβρουαρίου. Όσον αφορά την ερώτησή σας σχετικά με το ταξίδι του Υπουργού, δεν έχουμε να επιβεβαιώσουμε κάποιο ταξίδι αυτή τη στιγμή. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με τη Ματίνα Παπαδέα. Καλό απόγευμα σε όλους.